Ξεκινήσω να πω ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για μας. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ χωρίς να μας κάνει φάσεις, χωρίς να μας δημιουργήσει προβλήματα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, κάναμε το 1-0. Είχαμε 2 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, ειδικά η μία με τον Καμαρά. Ήταν και καλές φάσεις. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το 2-0, δεν τα καταφέραμε. Άλλη μία φάση με τον Μόζης από δεξιά, πάλι ο Καμαρά δεν έκανε καλό τελείωμα. Ο τρόπος που είχαμε αποφασίσει να αμυνθούμε, δεν κινδυνεύσαμε σε καμία περίπτωση. Έγινε αυτή η φάση, μπήκε το γκολ, σοφαρίσαν 1-1. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε πάλι, είπαμε να κλείσουμε ξανά τους χώρους και να βγούμε πάλι στην κόντρα. Από ένα σημείο και μετά πήραμε και λίγα μέτρα πιο μπροστά. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή στιγμή με τον Πάδμα, την έβγαλε ο τερματοφύλακας και στο τέλος δεχτήκαμε αυτό το γκολ, το οποίο, εντάξει, έγινε λάθος παρκάρισμα εκεί μέσα. Ήμασταν 9, εμείς 5 ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή μας. Έγινε μια στραβοκλουτσιά και δεχτήκαμε τον γκολ. Και τα παιδιά κάνανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά θα ξαναπώ ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί, δεν ήταν για να χάσουμε σήμερα. Ερωτήσεις. Υπάρχει καταπληκτική εμφάνιση στο 2 μπακ, του Ντουπάντου και του Μαστού. Δεν παίρνετε πράγματα από την επίθεση, από τους παίκτες της επίθεσης και τις αλλαγές που κάνατε. Και είναι όχι μόνο εσύ, ενώ η ομάδα δεν παίρνει πράγματα. Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν είναι θέμα συνεργασιών. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω, και ο Μόζες και ο Μαζικού ήταν πάρα πολύ καλοί, όντως ήταν καλοί σήμερα. Από εκεί και πέρα, τώρα για την επίθεση που λέτε, ο Καμάρα έχασε 2 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε μία να μπει και να μην συζητάμε για αυτό το θέμα. Αλλά να σας πω κάτι, ότι αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω στο παιχνίδι. Είδαμε αρκετές ώρες τον Παναθηναϊκό βίντεο και ξέραμε ακριβώς τι θέλαμε να κάνουμε μέσα. Νομίζω όμως ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυτό που μου λέτε για τους επιθετικούς δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι κάτι που το δουλεύουμε και θα πρέπει να το δουλέψουμε, έτσι ώστε στο τέλος να το καταφέρουμε. Έχει κάτι παράδοξο η ομάδα και στο σημερινό παιχνίδι ειδικά. Στην πορεία των τελευταίων 2 χρόνων, ένας Άρης που ξέραμε που ήταν πολύ καλός ο τραυματής, πλέον είδαμε, ειδικά σήμερα, η φάση που ήταν ο Άρης είναι στο σετ παιχνίδι. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα και στο transition που η έδωση χώρου στον Παναθηναϊκό δυσκολεύεται η ομάδα. Το να φτάσει στην καλή τελική. Στο πρώτο ημίχρονο, με τον τρόπο που αμυνόμασταν, περιμέναμε τον Παναθηναϊκό, κλέψαμε αρκετές φορές την μπάλα και προσπαθήσαμε να βγούμε στο επιθετικό transition. Ίσως η συνεργασία στην τελευταία πάσα δεν ήταν καλή, αλλά ήταν κάτι που προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Η ομάδα δεν παίρνει αποτελέσματα. Σήμερα σαφώς ήταν πιο βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιωνικό, αλλά η ουσία είναι ότι πάλι δεν πήρε κάτι από το μάτς. Υπάρχει πλέον αυτό το άγχος, μήπως τελικά ζοριστεί πολύ για να μπει στα play-off, γιατί ακολουθεί και 2 μάτς φωτιά πλέον, έτσι. Το άγχος υπάρχει και η πίεση υπάρχει. Στον Άρη είμαστε και θα έχουμε και άγχος και πίεση. Στα χέρια μας είναι η κατάσταση, θα πρέπει να το καταφέρουμε. Αρχίζει διανομένη από το παιχνίδι της Δευτέρας στην Κρήτη με τον Όφη. Θα πρέπει να ετοιμαστούμε καλά αυτή τη βδομάδα. Ξέρουμε ότι έχουν στενέψει τα περιθώρια. Δεν έχει τελειώσει όμως κάτι. Υπάρχουν τα περιθώρια και είναι στο χέρι μας. Σας λέω, το έχουμε καταλάβει όλοι. Η εικόνα μας, το ξέρω, ήταν διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Το καταλάβαν και τα ίδια τα παιδιά. Σας είπα ότι δουλέψανε καλά αυτή τη βδομάδα. Το ίδιο θα ξεκολουθήσουμε να κάνουμε και τη βδομάδα που μας έρχεται. Να δουλέψουμε καλά, να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Για μας είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Το ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να τη γυρίσουμε.